μάλλον όχι χθες, την τελευταία εκπομπή που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή. Ήταν καλεσμένος ο κύριος Κασελάκης. Μία συνέντευξη. Έχω να πω πολλά. Θα δείξουμε και το παρασκήνιο και έχω να πω πολλά, γιατί διάβασα τα social καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και αν αυτή η χώρα πάει κατά διαόλου, δεν οφείλεται ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στο Κασελάκη, ούτε σε όλους όσοι έχουν κυβερνήσει. Οφείλεται σε αυτούς που κατοικούν στη χώρα αυτή. Δεν μας φταίνουν αυτοί που κυβερνάνε, γιατί και αυτοί που κυβερνάνε ένας εξ ημών είναι. Και επειδή διάβασα ό,τι βλακεία μπορεί να σκεφτεί στο Σαββατοκύριακο, θα απαντήσω πραγματικά και συνολικά, μία φορά. Λοιπόν, πάμε όμως να δώσουμε την είδηση, πάμε να δώσουμε τις πληροφορίες. Και να ξεκινήσουμε, επειδή έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις η συνέντευξη αυτή, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτά που γίνανε, μάλλον αυτά που υπόθηκαν για το σπίτι του κυρίου Κασελάκη. Και σήμερα θα μεταφέρουμε, είπε ο κύριος Κασελάκης ότι ψάχνουν σπίτι, δεν αποκάλυψαν, έχουν βρει σπίτι. Σήμερα λοιπόν θα μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και θα πούμε για πρώτη φορά ότι Θάνο Βάγιο, καλημέρα. Αγόρασε σπίτι ο κύριος Στέφανος Κασελάκης με τον Τάιλερ. Το σπίτι έχει αξία, ένα που αγόρασαν και είναι αποκλειστική πληροφορία, 1.800.000 ευρώ. Ακριβώς. Το ξαναλέω. 1.800.000 ευρώ. Έχει γίνει η πράξη, έχει γίνει η αγοραπολισία. Τα λεφτά δεν ξέρω αν έχουν δοθεί ακόμα ή θα είναι σε δόση κτλ. Η πρώτη προκαταβολή σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη δοθεί, Γιώργο. Και μιλάμε, Θάνο μου, για ένα διαμέρισμα. Πολύ κοντά, είναι 100 μέτρα και λιγότερο από 100 μέτρα. Okay. Από την πλατεία Κολονακίου, από το κέντρο δηλαδή, από το κέντρο, στο Σύνταγμα του κέντρο της πόλης. Αλλά το κέντρο της ακριβής γειτονιάς της πόλης, το Κολονάκι, είναι αυτό. Είναι η πλατεία Κολονακίου που τώρα βέβαια σκάβεται, γιατί θα γίνει και σταθμός του μετρό εκεί. Το σπίτι αυτό είναι σε απόσταση γύρω στα 60 με 70 μέτρα από την πλατεία Κολονακίου, σε ένα δρόμο που είναι δίπλα από την πλατεία, και είναι ένα σπίτι 250, για την ακρίβεια 246 μέτρα. Και είναι ένα από τα τελευταία, Γιώργο, όπως χαρακτηρίζονται φιλέτα στα πέριξ της πλατείας Κολονακίου, στο κέντρο της Αθήνας. Χαρακτηρίζεται πάρα πολύ καλή καταρχάς η τιμή από γνώστες της αγοράς, γιατί μιλάμε για ρετυρέ μεζονέτα τρίτου τετάρτου ορόφου, πλήρως ανακαινισμένη μόλις το 2022. Φυσικά πρόκειται για παλιά πολυκατοικία όπως και όλες. Να ρωτήσω κάτι. Τα εικόνες που βλέπουμε είναι από το συγκεκριμένο σπίτι. Είναι οι λεγόμενες φωτορεαλιστικές εικόνες. Από αυτό το σπίτι όπως θα αποδοθεί πλήρως, παίρνοντας ο κύριος Κασελάκης ακριβώς το κλειδί και μπαίνοντας μέσα με τον σύζυγό του, τον κύριο Μακμπέθ. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτούς τους χώρους τα απολαμβάνουν, minimal αισθητική. Πιθανόν με άλλα έπιπλα δική του αισθητική. Εξ όσο γνωρίζω όμως και από ό,τι έχουμε δει όλοι σε συνεντεύξεις που έχει δώσει ο Τάιλερ κυρίως μέσα από το σπίτι που μένουν τώρα. Το οποίο σπίτι είναι ακριβώς απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί είναι το σπίτι που μένουν τώρα, το ζευγάρι. Το σπίτι είναι επιπλωμένο minimal. Ακριβώς. Και τα έπιπλα μέσα είναι όλα σε λευκό και μπες σε ανοιχτό. Είναι όλο ανοιχτό χρώμα δηλαδή. Είναι λευκό και μπες σε ανοιχτό χρώμα. Και αν θυμάστε, δεν αποκλείεται, Γιώργο, να συνεργαστούν με ένα γραφείο από interior designers, έτσι ώστε να το αγοράσει, έτοιμο, επιπλωμένο, όπως συνήθως γίνεται στην Αμερική. Θέλω να σου πω ότι και τα σπίτια που μένουν τώρα που νοικιάζουν, τα έπιπλα δεν είναι δικά τους. Δηλαδή το σπίτι αυτό νοικιάστηκε με την επίπλωση δική του. Αυτό το μόντους πάντως στην Αμερική ήθιστε. Έλα, και είναι όπως αν θυμάστε καλά, είναι η αντίστοιχη παρόμοια αισθητική με όλα τα σπίτια τα ακίνητα του κυρίου Κασελάκη που έχουμε δείξει και στο παρελθόν. Είναι χαρακτηριστική η αισθητική που διαθέτει και προσωπικά και στους χώρους που επιλέγει να διαμείνει, είτε στην Αμερική, είτε στην Ελλάδα, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι. Άρα όλοι πόσο το αγόρασε το μέτρο για να καταλάβουμε τώρα. Εκεί κάτσε να κάνω εγώ το 1.800. Κάνε τη διαίρεση που είσαι καλό στις πράξεις. 1.800, 246. Λοιπόν, 7.300 παιδιά. 7.300 το μέτρο το αγόρασε. Είναι καλή τιμή για το Κολονάκι τα 7.300. Το Κολονάκι είναι πολύ καλή. Είναι μια ανάσα, όπως είπες και εσύ, από την πλατεία Κολονακίου. Όχι καλή, πολύ καλή χαρακτηριστική. Τρίτος τέταρτος όροφος είναι, έτσι, μεζονέτα. Τρίτος τέταρτος όροφος. Ακριβώς. Τέσσερα υπνοδωμάτια, τέσσερις τουαλέτες, χώροι. Πώς να το πω, αναψυχής του ζευγαριού, δηλαδή πάρα από το σαλόνι υπάρχουν και βοηθητικοί χώροι, τους οποίους το ζευγάρι και οι φίλοι μπορούν να απολαμβάνουν όμορφες στιγμές, τραπεζαρία, ένα πολυτελέστατο σπίτι. Θάνος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρείς σωστή κίνηση από τον κύριο Κασελάκη αυτή τη στιγμή? Γνωρίζουμε ότι έχει χρήματα. Γιατί δείχνει, άκου, το να μένει σε ενίκιο σημαίνει ότι είναι εδώ στην Ελλάδα δανεικός και περαστικός. Είναι απόλυτα σωστή κίνηση επικοινωνιακά να αγοράσει ένας άνθρωπος που έχει λεφτά από την ύμου, βεβαίως. Τι θα πάει να μείνει? Δηλαδή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει λεφτά πρέπει να πάει να μείνει σε διάρρη στις Κουκουβάουνες? Δεν καταλαβαίνω. Όχι, θα σου πω κάτι, όμως θεωρώ ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σε αντίθεση βέβαια με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί ο Μητσοτάκης μένει στη φτωχολογιά. Σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα που μένει στην Κυψέλη. Δεν ξέρω αν έπρεπε τη δεδομένη χρονική στιγμή που είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του, δεν θεωρείται. Είναι ένας άνθρωπος όμως που με αυτό σου εξηγώ,
αυτό που κάνει είναι να λέει ότι εγώ, παιδιά, εδώ ήρθα για να μείνω. Ναι. Επενδύω και αγοράζω ένα πολύ ακριβό σπίτι στο κέντρο της Αθήνας. Θα ασχοληθώ με τα κοινά, γιατί είπε εδώ την Παρασκευή, αν άκουσα στη συνέντευξη, ότι εγώ θέλω να πηγαίνω με τα πόδια στη Βουλή και στα γραφεία μου στο κέντρο της Αθήνας. Άρα αγόρασε ένα σπίτι που πραγματικά μπορεί σε 5 λεπτά να είναι με τα πόδια στη Βουλή. Άρα λοιπόν, τι σου λέει, ήρθα για να μείνω. Και όχι με ενίκιο περαστικό, αυτό είναι. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν είμαι μοναδική που είναι θεωρώ λογικό. Ότι είναι λίγο προκλητικό να πούμε να τώρα το ένα από τα κόμματα. Θεωρώ ότι δεν είσαι μοναδική που κάνει λάθο. Και α ελπίσουμε να παίρνει το χιλιόδε τζιν. Η γνώμη δικιά μου είναι ταπεινή. Η δική μου γνώμη είναι ταπεινή. Από την πλατεία Κολονακίου, γιατί το στενό είναι πολύ μικρό και θα δημιουργείται κομφούζιο. Κύριε Θεοδωρίδη, καλημέρα. Πάμε στο γνωστό μεσή του κύριο Θεοδωρίδη. Τώρα τα 7.300 που αγόρασε το σπίτι αυτό ο Κασελάκη είναι καλή τιμή. Ή το πιάσανε κότσο που λέμε. Είναι, θα λέγαμε, η τιμή της αγοράς, κύριε Λιάγκα. Τόσο είναι. Δηλαδή, στο Κολονάκι 7 εκατομμύρια, 7 χιλιάρικα το μέτρο πάει τα καλά σπίτια. Μιλάμε για ρετυρέα ανακαινισμένο, έτσι, δίπλα στην πλατεία. Οπότε είναι, η τιμή είναι λογική. Είναι κάπου εκεί που θα την περιμέναμε. Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Α, εκεί είναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό είναι επιπλωμένο το σπίτι. Το ξέρετε εσείς το σπίτι. Φαντάζομαι ότι θα το ξέρετε, γιατί είναι από τα φιλέτα της Αθήνας το συγκεκριμένο. Είναι ένα πολύ ωραίο σπίτι. Το είδατε. Καταρχάς, νομίζω ότι είχατε την είδηση πρώτα, κύριε Λιάγκα, την Παρασκευή. Την έψαχνε όλη η Ελλάδα και νομίζω ότι τελικά αποκαλύφθηκε. Είναι ένα πολύ ωραίο σπίτι, έτσι όπως τουλάχιστον είδαμε τα φωτορεαλιστικά, και νομίζω ότι όποιος το έχει δει και από κοντά καταλαβαίνει ότι έχει μια δυναμική πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Είναι ένα τεράστιο σπίτι για τα δεδομένα τα δικά μας του μέσου ανθρώπου, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά ένα σπίτι ικανοποιητικό. Επενδυτικά, επειδή ο Κασελάκης είναι και επιχειρηματίας, επενδυτικά. Αυτό τώρα θα αυγατήσει, δηλαδή θα πάει προς τα πάνω ή θα πάει προς τα κάτω κάποια στιγμή το σπίτι αυτό. Τι λέει, ας πούμε, η αγορά. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει, οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έκανε και μια καλή τοποθέτηση χρημάτων, για να απαντήσω και στη Φωτεινή εδώ. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή τοποθέτηση, δεδομένου του γεγονότος ότι... Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Αυτός το πήρε ένα 800, δηλαδή 7.100 ευρώ το μέτρο περίπου. Εάν το νίκιαζε ένα τέτοιο σπίτι, ας πούμε στο Κολονάκι, με αυτά τα χαρακτηριστικά, 250 μέτρα, φουλ ανακινησμένο και επιπλωμένο, πόσο πάει το μήνα, 4-5 χιλιάρικα, 6, πόσο πάει... Μιλάμε για 6 με 7 χιλιάρικα, έτσι όπως το είδαμε. Το είναι. Ναι. Ωραία. Κύριε Θεοδωρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα που βγήκε μια ακόμα είδηση από εδώ την Παρασκευή. Βγήκε η είδηση του γάμου. Είπε λοιπόν ο κύριος Κασελάκης εδώ ότι ναι, και έδωσε την είδηση. Δεν θα παντρευτώ στην Αθήνα, θα παντρευτώ σε ένα νησί της Ελλάδος. Σήμερα λοιπόν εμείς θα αποκαλύψουμε όχι μόνο σε ποιο νησί θα παντρευτεί, αλλά πιθανότατα και σε ποιο χωριό θα παντρευτεί βέβαια. Για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, όταν λέμε σε χωριό, δεν μιλάμε στην εκκλησία του χωριού. Δεν υπάρχει θρησκευτικός γάμος. Μιλάμε για πολιτικό γάμο. Σε ποιο χωριό λοιπόν, σε ποιο χωριό έχει ρίζες ο Στέφανος Κασελάκης και θα πάει το καλοκαίρι. Είναι λοιπόν ένα χωριό, Τάσο, έξω από τα Χανιά, λίγο ημιορεινό χωριό, που έχει ρίζες εκεί. Μέτρα υψόμετρο. Πολύ ωραία, βλέπουμε και την εκκλησία του χωριού, πολύ ωραία εκκλησία. Το ξαναλέω, δεν θα γίνει εκεί ο γάμος, δεν μιλάμε για θρησκευτικό γάμο. Μπορεί εκεί ο κοινοτάργης ή ο δήμαρχος της περιοχής να επικυρώσει το γάμο του Τάιλερ και του Στέφανου. Και το ο γάμος λέγεται... λοιπόν θα γίνει μέσα στον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου λένε οι πληροφορίες, θα γίνει στην Κρήτη και όχι στις Πέτσες όπως οι περισσότεροι εικάζατε και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στο χωριό... Σκηνές Χανίων. Σκηνές. Στον Σκηνέ Χανίων, λοιπόν, σε αυτό το μικρό είναι χωριουδάκι. Ο Σκηνές. Σε αυτό το μικρό χωριουδάκι θα γίνει ο γάμος εκεί στα τέλη Αυγούστου, ίσως 27-28, θα δούμε τώρα πότε ακριβώς. Φαντάζομαι ότι είναι ένα χωριό το οποίο θα μπει ξαφνικά στο χάρτη, στην Πινέζα που λέμε και θα το συζητάμε όλοι για πολύ καιρό, διότι θα πάει εκεί όλοι ο αρχηγός. Όχι, εκεί θα είναι, δεν θα είναι μόνο αυτό το ζευγάρι. Είναι αλήθεια. Και όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα εκεί. Για το γάμο του αρχηγού, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τάιλερ Μακμπεθ. Σε αυτό το χωριό που είναι πολύ λίγοι κάτοικοι, δηλαδή είναι στα 110 μέτρα υψόμετρο, νομίζω ότι υπάρχουν ρίζες του Στέφανου Κασελάκη, τουλάχιστον από υπάρχουν την... ρίζες, προφανώς υπάρχουν, ναι, υπάρχουν ρίζες. Ναι, υπάρχουν ρίζες και γι' αυτό και διαλέγει αυτό το χωριό και δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο βέβαια. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παραμεθόριος, είναι ένα νησί ακριτικό, αυτό που είχε ακουστεί, ναι, όταν αλλά είχε πρωτοέρθει. Αλλά συμβολίζει ακριβώς. Η Κρήτη είναι αυτό που λέμε, βγάζει και πρωθυπουργό η Κρήτη, ένα κέντρο αριστερό νησί που τα τελευταία χρόνια ψηφίζει με τα μανία στο Μητσοτάκι. Άρα λοιπόν το ότι πάει να κάνει το γάμο του στην Κρήτη και επειδή θυμάστε ο Πολάκης είχε πει ότι πάνω από 200-300 μέτρα δεν περνάνε οι γάμοι ομοφυλόφιλοι στην Κρήτη. Ναι ή όχι. Είναι η απάντηση. Εδώ λοιπόν ο Στέφανος Κασελάκης τι κάνει. Δίνει δύο απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση είναι ότι εγώ είμαι Έλληνας
Έχω δεσμούς με την Ελλάδα. Είμαι κριτικός, κριτήκαρος. Και θα πάω να παντρευτώ εκεί. Και δεύτερον, είναι η απάντηση ότι όχι μόνο δεν αποδέχονται την κριτική τους γάμους των ομόφυλων, ομοφυλόφυλων, ό,τι θέλετε πείτε, αλλά και εγώ θα πάω σε ένα ημιωρινό χωριό της Κρήτης και θα παντρευτώ και στην Ελλάδα με τον σύζυγό μου, τον Τάιλερ Μακμπεθ. Άρα είναι 2-2 για τον Κασελάκη ο γάμος στην Κρήτη. Δεν είναι τυχαία επιλογή της Κρήτης. Δεν το κάνει ο Κασελάκης για να πάει να παντρευτεί ειδηλιακά και να βγάλει 3 φωτογραφίες με τον Τάιλερ και τη Φάρλι στο Ήλιο Βασίλεμα. Και κρατώντας χέρι-χέρι και αγκαλιά κτλ. Πάντως οι πιο πολλοί το τοποθετούσαν στις Κυκλάδες, ακριβώς. Κάπου στις Κυκλάδες. Δεν το κάνει όμως γι' αυτό. Το κάνει για πολιτικούς λόγους. Έχει σημειολογία. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, δύο τα κρατούμενα. Τα λύνουμε τα θέματα ένα-ένα. Πάμε τώρα σε αυτό που έγινε εχθές στην περιοδία που κάνανε στην Αρκαδία. Δεν ήταν ακριβώς περιοδία. Στην Αργολίδα. Ήταν κάτι μεταξύ διακοπών και πολιτική ημέρα. Ναι. Η εικόνα, τα βίντεο του Στέφανου Κασελάκη νομίζω θέλω ότι. Θέλω να σου πω κάτι όμως. Δεν του το έχεις ότι καβαλάει τόσο καλά και υπέβει άλογο. Ναι ή όχι. Ρέση Γιώργο, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Είναι φανταστικά αυτό είναι αυτά τα βίντεο. Που του χάρισαν, Τάσο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το και θέμα είναι άψογο. Το έβαλε στο αυτοκίνητο και το πήρε το άλογο εδώ στην Ελλάδα. Άψογο υπέα πάνω στη Σελήνη. Αυτό το άλογο που του έδωσαν που προφανώς δεν το πήρε. Σελήνη λέγεται το άλογο. Σελήνη το λένε. Δηλαδή ο τίτλος είναι ο Στέφανος Κασελάκης στη Σελήνη. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, η Σελήνη θα μεταβεί και θα μείνει στον τρίτο ή στον τέταρτο όροφο του νέου διαμερίσματος στο Κολονάκι. Όχι, μπορεί να το βάλουν στην Κουμουδού να κάνουν ένα στάβλο απέναντι από τα γραφεία. Ή πιστεύεις εσύ με το κοινό του δώσεις κάποιον κύριο Κασελάκη, δεν γνωρίζει η πασία. Όταν κάποιος κάνει ένα δώρο πρέπει να το πάρει στο δώρο. Έχεις δίκιο, το έκανε και ο Όρμπαν με τον Ερντογάν άλογο αντάλλαξαν, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως, θα σου πω κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει σε άλογο. Υπέβει σωστά, γιατί βλέπεις ότι ρίχνει το βάρος. Πώς τα λένε κάτω στους αναβατήρες, πώς λέγονται. Αυτά δεν τα ξέρω. Ναι, δηλαδή, σηκώνει τον ποπό, δεν τον έχει. Το σηκώνει και στηρίζεται στα μπουκάλια. Εντάξει, λόγω κοινωνικού στάτους θα μας έκανε εντύπωση να μην γνώριζε. Προφανώς το ράτσο στη Νέα Υόρκη απ' έξω έχουν άλογα και υπέβουν. Η εικόνα είναι από το δρέπανο. Ο Αργολίδας λοιπόν πήγε στη δεύτερη γιορτή μανταρινιού μαζί με τον Τάιλερ και το σκυλάκι τους. Τον υποδέχθηκαν εκεί εγκάρδια. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Όντως πολλές φωτογραφίες, πολλά αυτόγραφα και βεβαίως στο τέλος το αλογάκι που βλέπετε η Σελήνη. Θέλω να δούμε και ένα άλλο πολύ ωραίο που είναι ο κύριος, πώς το λένε, Κασελάκης. Ξυπόλυτος. Περπατάει. Να δούμε. Εδώ τώρα κοιτάξτε. Είναι, βάλτε και ήχο, κύριε Μπορτή, μην το φοβάστε. Ξυπόλυτος, κοιτάξτε εδώ. Έχει σηκώσει τα πατσάκια. Η Φάρλεϊ είναι ένα θαλασσόσκυλο, είναι πορτογαλικό σκυλί η Φάρλεϊ. Τρελαίνεται για τη θάλασσα. Βλέπετε εδώ περπατάει σαν ένα στενάρι είναι, γιατί έχει αυτά τα πετράκια που έχουν. Ναι, πονάει λίγο εκεί. Εκεί πονάει, πονάνε τα παλικάρια που λέει. Εκεί πονάει λίγο γιατί είναι τα πετράκια κάτω. Βλέπετε, πετάει πράγματα στη Φάρλεϊ και η Φάρλεϊ μπαίνει μέσα, σαν θαλασσόσκυλο που είναι. Και κολυμπάει, δίνει κολυμπήτρια η Φάρλη. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να σας αποκαλύψω κάτι τώρα, μετά από αυτό. Θα δούμε. Κάτσε, κοίτα εδώ τώρα πώς πονάει που πατάει κάτω. Κοφτερές πέτρες. Κοίτα όμως πόσο υπάκου είναι. Κάθε κάτω. Τάκ, και κοίτα πόσο. Φοβερή η Φάρλη. Είναι ρε παιδί μου, στο επικοινωνιακό παιχνίδι άριστος ο κύριος Κασελάκης. Είναι στο επικοινωνιακό παιχνίδι άριστος. Και εδώ που ήρθε, το έχει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, αν πραγματικά το βρήκε πολιτικά, βρει τα πολιτικά του πατήματα. Είναι και τελικά παρότι λένε, δηλαδή θα πω κάτι τώρα για να πάμε και λίγο. Αντιστρόφως ανάλογα. Ναι. Λένε όλοι, δηλαδή για να καταλάβετε, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό δεν έχει σωτηρία. Μου γράφαν όλοι λοιπόν ότι κύριε Λιάγκα μετά από αυτό που κάνατε, δηλαδή να φωνάξω εδώ το Κασελάκη, που το βρίσκαν τον κίνητο τον ένα τον άλλο κτλ. Είναι το έγκλημα αυτό που διαπράξατε. Εμείς δεν θα σας ξαναδούμε ποτέ και την Παρασκευή βέβαια εννοείται ότι γυρίσαμε την εκπομπή. Εγώ που δεν μιλάω για νούμερα τηλεθέασης εδώ από τον αέρα, μόνο μία φορά το μήνα που βγαίνει η πρωτιά του Αντένα και λέω: Παιδιά, είμαστε πρώτοι, ευχαριστούμε. Πρέπει να το λέμε, να υπάρχει και μία αποτίμηση. Δεν πανηγυρίζω ποτέ για τις νίκες καθημερινές. Την Παρασκευή λοιπόν η εκπομπή έκανε από τα μεγαλύτερα νούμερα που έχει σημειώσει ποτέ φέτος. Και στο σύνολο και στα νεανικά. Τα έκανε ο Κασελάκης. Δεν έδειξε κανείς ότι γύρισε το κανάλι και πήγε αλλού. Έδειξε ότι ο κόσμος ενδιαφερόταν, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Ναι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι, παιδιά, για να δούμε και το backstage, ό,τι δεν είδατε. Και θα δείτε που μιλάει και για τα σκυλιά και για τη Φάρλη, πώς σταματάει όταν έχει δικό του σκάφος ο Κασελάκης στις μηχανές και μπαίνει μέσα να κολυμπήσει. Θέλω να πω κάτι, να το πω μετά το παρασκήνιο ή πριν. Μετά. Μετά. Ωραία. Αναμονή.